Σήμερα ο Κοσέρ που είχε σκάσει για να βγάλει το μάτς το προχθεσινό με την Μπαρτσελόνα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάσες πολλές και προσπαθεί με τον Αμπάλντε να παίξει playmaker που δεν είναι ο άνθρωπος. Είπαμε τον Ερτέλ ούτε να τον βλέπει δεν θέλει ο προπονητής της Ρεάλ. Στο μεταξύ και ενώ διανύουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα να πω ότι συμπληρώνουμε δεκάλεπτο που έχουν αποσυρθεί στα αποδυτήρια. Μάλλον που έχει σταματήσει το παιχνίδι, ο τελικός κυπέλου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0, δεν έχουν βγει ακόμα, σε λίγο θα έχουμε νέα ενημέρωση. Σας ακούμε, Γιάννη. Ναι, έχει την τάση οι δύο αυτοί παιχταράδες πραγματικά και γι' αυτό είπαμε τα λεφτά που παίρνουν είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια. Ο Λάρκιν για παράδειγμα τώρα χορεύει, παίρνει ένα φάουλ, δύο βολές, 2,9 πριν το τέλος, οπότε αν ευστοχίσει και στις δύο πάμε για ισοπαλία λίγο πριν τελειώσει. Νομίζω αστοχή στην πρώτη, τον ματιάσαμε. Βέβαια θα μας ευχαριστούν οι φίλοι της Ρεάλ που τον ματιάσαμε, αλλά θα μας ηχτηρίζουν για να χρησιμοποιήσω μια λέξη με τουρκική ρίζα. Οι Τούρκοι. Χάνει και τις δύο, ασυνήθιστο, όπου Αργέ πετάει την μπάλα έτσι, ενώ φαινόταν ότι πηγαίναμε για ισοπαλία, γιατί όταν δίνεις την μπάλα το Λάρκι να σουτάρει βολές είναι σαν να βάζει λεφτά στην τράπεζα. Να, που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι. 42-40 με βραχία κεφαλή η Ρεάλ κρατάει το προβάδισμα και να δούμε πλέον όλα θα κριθούν σε αυτή την τελευταία περίοδο ποιος έχει το καθαρό μυαλό, τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις για να καθαρίσει το τελικό και να πάρει το τρόπαιο. Λεφτά στην τράπεζα δεν υπάρχουν, τώρα είναι επισφαλής όλες οι επενδύσεις, οπότε να πω εγώ Φράιμπουργκ Λειψία 1-0 τελικός κυπέλλου Γερμανίας. Αυτό γίνεται κανονικά 20 λεπτό χωρίς διακοπή με τον γκολ του Έγκερστάιν από το 19ο λεπτό. Αυτό είναι το μάτς που βλέπουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω να κάνουμε έτσι, επειδή έχουμε και τη διακοπή στο μπάσκετ, μια μικρή σύνδεση ή μεγαλύτερη αναλόγως πώς θα είναι τα πράγματα με το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Να ακούσουμε το Γιάννη Βοητσίδη και το Χρήστο Κοντό που βρισκόμαστε. Τίποτα, είμαστε στο σημείο 0 εκεί που είχαμε αφήσει την προηγούμενη διακοπή. Είναι εδώ και πόσα λεπτά, 4 λεπτά. 9. Η διακοπή αυτό που έχουμε δεν 14 λεπτά καθυστέρηση. Διακοπή. Χώρια τα 35 που ξεκίνησε το παιχνίδι, έχουμε και 14 λεπτά. Το 37 σταμάτησε. Ναι, αλλά ήδη είχε εκτελέσει το πέρα στο 34. Μέχρι τότε πέρασαν 34, σωστά, εκεί σταμάτησε. Από ό,τι φαίνεται, τους έχει, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα έτσι λίγο ρεπορταζιακά, ότι τους έχει προειδοποιήσει ο παίκτης ότι στην επόμενη διακοπή θα υπάρχει σαν οριστική διακοπή. Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά εδώ η διακοπή δεν έγινε για τα καπνογόνα, όπως ήταν η καθυστέρηση στην αρχή, βοήθησε βέβαια και αυτό, αλλά περισσότερο για το σκηνικό ένταση που υπήρχε με τις προοξίες και τα λοιπά. Δεν δικαιολογείται να διακοπεί ένα παιχνίδι 15 λεπτά επειδή σπρώχνονται κάποιοι παίχτες. Όλα μαζί. Δεν έπαιξε ρόλο για τα αντικείμενα, δεν το διέκοψε που πέταξαν από την εξέδρα. Και αυτό όλα μαζί, αλλά δεν διακόπτεται ένα παιχνίδι χρήστον 15 λεπτά επειδή έπεσε ένα αντικείμενο σε κάποιον. Είναι διακόπτεται οριστικά σε βάρος μιας ομάδας. Πάντως εμένα μου δόθηκε η εντύπωση παίρνοντας το μπουκάλι και την πέτρα τέλος πάντων ότι το βασικό θέμα ήταν ότι έπεσε μετά τους πανηγυρισμούς εκεί. Θα γίνει, ναι. Υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε. Πολλές αντικρίσεις μεταξύ παικτών. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι γενικά στραβό το κλίμα, το έχει και ο Γάιδαρος. Εκεί που λέγαμε ότι οι παίχτες συνήθως δίνουν το καλό παράδειγμα, δεν έχουν κάτι να χωρίσουν και είναι γενικά ψύχρεμοι. Να είδαμε ότι σήμερα έχουν παρασυρθεί σε ένα σκηνικό έντασης. Και ουσιαστικά πάντως ο λαός πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, κρατώντας με έναν τρόπο λίγο θεαματικό, δηλαδή είχε αυτό το αντικείμενο, την πέτρα και την κουνούσε στα χέρια του κλπ. Σαν να ήθελε να δείξει ότι γι' αυτό το λόγο φεύγει προς τα αποδυτήρια. Με αυτό, σαν να λέει ότι τι γίνεται εδώ μέσα τώρα, ότι το παιχνίδι μαζί με τους αδερφούς Αγγελόπουλου στην πρώτη σειρά. Ο Μίτσιτς έβαλε ένα τρίποντο παρόμοιο με αυτό που έβαλε χθες. Έβαλε και στο πρώτο ένα με 2-3 παίχτες πάνω. Ναι, και τώρα ήταν και ο Ταβάρες κοντά, δηλαδή φαντάσου ένα ολόκληρο θηρίο. Αλλά είπαμε η κλάση του παίχτη καμιά φορά και να κρεμαστούν τρεις επάνω του. Και με αυτό το τρίποντο ήθελα να πω ότι πέρασε μπροστά μετά από, μάλλον για πρώτη φορά, κλέβει την μπάλα ο Σίγκλετον. Καρφώνει και τώρα το σκορ γίνεται 45-42.
Άρα με 5 σερί πόντους, με το τρίποντο που περιγράψαμε από τον Μίτσιτς, τον ήρωα του ημιτελικού, και το κάρφωμα του Σίγκλετον, η ΕΦΕΣ παίρνει προβάδισμα, η Ρεάλ φαίνεται να μένει από δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι σε 3 τρίποντα, 2 του Απάλτε και 1 του Ρούντι, η μπάλα έπαιξε άσχημο παιχνίδι, δηλαδή σαν να την έφτιασε το καλάθι, γύριζε και ενώ φαινόταν θα πει βγήκε έξω. Είναι καμιά φορά αυτές οι τυχερές στιγμές του αγώνα. Η ΕΦΕΣ είχε πολλές τέτοιες στον ημιτελικό, κυρίως με τον Τάν στον πρωταγωνιστή. Αλλά φαίνεται εδώ ότι η Ρεάλ, ειδικά λόγω ελλείψεως περιφερειακών, αρχίζει να κουράζεται και δεν έχει τη φρεσκάδα που χρειάζεται. Πάντως ο Ντέκα έχει κερδίσει 2 βολές, 42-45, 7-50 για το τέλος του τελικού. Ο Ντέκ βάζει την πρώτη βολή, ο Αργεντίνος που επέστρεψε από το NBA στην ομάδα στην οποία έπεσε πριν πάει σε αυτό, ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή, 43-45, 7-50 πριν από το τέλος. Μαζί με τον Κοσέρ, εύστοχος και στη δεύτερη, ο Ντέκ 44-45, ξεκολλάει η Ρεάλ από τους 42 πόντους. 42-40 ήταν το τέλος της τρίτης περίοδου, 44-45 τώρα. Μπροστά η ΕΦΕΣ όμως, η οποία αναφέρεται ως τυπικά φιλοξενούμενη, η δεύτερη στο σκορ. Μίτσιτς με τον Ντέκ θα το μαρκάρει. Αλλαγές, ξαναέρχεται όμως ο Ντέκ πάνω του. Πάλι step back από το Μίτσιτς. Άστοχος αυτή τη φορά, αλλά έρχεται ο Λάρκιν, χώνεται, παίρνει την μπάλα. Μπράιαν Πλάις που το έχει αυτό από τη μέση απόσταση στο σοτ και θα το βάλει. Σας είπα ότι ο Πλάις νωρίτερα έχει βάλει και ένα τρίποτο, βάζει και ένα δίποτο τώρα από μέση απόσταση. Είναι πολύ γλυκό το σουτ του για το ύψος του. 47-44 η ΕΦΕΣ κρατάει το προβάδισμα 3 πόντων. Κοσέρ στη γωνία, Ρούντι για 3. Ίσα ίσα πέφτει η μπάλα Στεφάνη. Ο Πλάις μπορεί να είναι ξερακιανός, αλλά έχει πολύ καλή τεχνική με την μπάλα και φυσικά είναι πάρα πολύ μακρύς. Παίρνει το rebound. Ακούτε και ΕΦΕΣ, ΕΦΕΣ. 44-47, Ρεάλ ΕΦΕΣ. Για να δούμε 6, στο... 6-48. 6-48, ωραία Γιάννη, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Βλέπω σιγά σιγά κινητικότητα. Δεν ξέρω αν τη βλέπουν και τα παιδιά από το ΆΚΑ. Εμείς έχουμε λίγο πλάνο από τα... Από την είσοδο των αποδυτηρίων, σε ακούμε Χριστό. Χριστό, είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε στα σοβαρά, μήπως πάμε η οριστική διακοπή, γιατί πέρασαν πάρα πολλά λεπτά για να έχουμε ένα σημάδι ζωής από τα αποδυτήρια και μόλις τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι να κινείται. Δηλαδή βγαίνουν οι αναπληρωματικοί παίκτες του Παναθηναϊκού μαζί με τον Γιωβάνοβιτς και πάνε να πάρουν θέση στην. Εμείς βλέπουμε και τον Μπρινιόλι με το Σέκενοφερτ και τον Βέλεθ που είναι εκεί στην είσοδο, οπότε φαντάζομαι θα βγουν. Νομίζω προφανώς για να εμφανιστούν κάποιοι παίκτες έχουν πάρει το OK από το διαιτητή. Γιατί σου λέω τώρα ξέρουμε στα πηγαδάκια εδώ να συζητάμε και να λέμε ότι πάει, υπάρχει δηλαδή κίνδυνος και είχαμε μια ανησυχία, μήπως πάμε για οριστική διακοπή. Σου λέμε, σου λέει άλλος είναι διαιτητής επίπεδου τελικού Champions League, Ισπανός, σου λέει έπεσε αντικείμενο, χτύπησε παίχτη, έπεφτε ξύλο, το κόβω το παιχνίδι και τελείωσε. Αλλά ευτυχώς από ό,τι βλέπω, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να τελειώνουν τα παιχνίδια, να μην έχουμε τέτοιες βίαιες διακοπές. Αλλά τελειώνω μαλά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Του έστειλε ένα μήνυμα ηχηρό τώρα με αυτή την απόφαση και νομίζω ότι θα προειδοποιηθούν από. Στο δεύτερο ημίχρονο τη Ρεάλ να μπαίνουν και να βγαίνουν. Γιούλ. Πασάρι στη γωνία για Μπουσέλε για 3. Άστοχο. Rebound από τον Ελλάζα Μπραντ. Δείχνει πιο φρέσκια η ΕΦΕΣ. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, ειδικά στην περιφέρεια που έχει πολλού περισσότερου παίκτε. Μίτσιτς. Και φυσικά η κλάση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο Γιούλ είναι ο ένας από τους. Φοβερή φάση. Ο Μίτσης τραβάει όλη την άμυνα πάνω του. Δίνει στον Πλάι, σκαρφώνει. 50-53 για δεύτερη φορά. Η ΕΦΕΣ παίρνει διαφορά 3 πόντων. Με τον Πλάι να είναι ο καταλήτης αυτές τις φάσεις. Σε πολλές φάσεις μάλλον. Ο Πλάι, ο Γερμανός, έχει φτάσει 17 πόντους και γίνεται. Πλησιάζει το Μίτσιτς που έχει 20. Ο Πλάις έχει 1 στα 2 τρίποντα, 6-7 δίποντα, τα περισσότερα βέβαια με καρφώματα, 6 rebound και νομίζω ότι αν συμφωνήσουμε ότι Πλάις και Λάρκιν, ότι Μίτσιτς και Λάρκιν είναι στάνταρ αυτοί που είναι, ο παίχτης που τους δίνει τη χείρα βοηθείας, δηλαδή ο τρίτος κόλος στην επιθετική επίδοση της ΕΦΕΣ είναι ο Τιμπορ Πλάις. 53-50. Πολύ χαμηλό σκορ, έτσι. Είμαστε χαμηλοί. Πάρα πολύ. Είναι πολύ άστοχες οι ομάδες. Είπαμε, είναι η κούραση του ημιτελικού, είναι η κρισιμότητα του αγώνα. Η ΕΦΕΣ, επαναλαμβάνω, υπερέχει στα γκάρ και σε ποιότητα αλλά κυρίως σε αριθμό.
Έχασε χθες τον Γκος και θα τον χάσει και ίσως και στα play-off του Ισπανικού Πρωταθλήματος η Ρεάλ. Και όπως καταλαβαίνετε, Κοσέρ και Γιούλ τράβηξαν πολύ κουπί για να αποκλείσουν την Μπαρτσελόνα και τώρα δείχνουν και λίγο κουρασμένοι. Εκεί που στα 17 λεπτά έχει 16 πόντους η Ρεάλ. Πώς στα 17 δεν έχουν επέκτηση στο δεύτερο ημίχρονο. Ακριβώς. Ναι, 17. Περίπου, ναι. Okay, 8 και 8. Είχε 42, ναι. Είχε 42 και 8 πόντους. Ναι, 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, 8-11 ήταν το λιγότερο παραγωγικό. 8 και 8-16, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Γιούλ, για να δούμε. 50-53, Ρεάλ, επαναλαμβάνω, είναι 7 ψυχή. Παρά τα προβλήματά της, σε αυτό το γήπεδο είχε κατακτήσει την τελευταία της Ευρωλίγκα, να το θυμίσουμε. Ενώ πέρσι στην Κολονία η ΕΦΕΣ είχε κερδίσει την άλλη ισπανική ομάδα, την Μπαρτσελόνα. Άρα για να κάνει το back-to-back πρέπει να κερδίσει την άλλη, άλλη μια ισπανική ομάδα. Άστοχος ο Γιούλ. Προσπαθεί με ατομικές προσπάθειες ο Γιούλ. Δίνεται μάχη και από τα πόδια του πλάι, λένε οι διαιτητές, βγαίνει πλάγια. Οπότε η Ρεάλ έχει άλλη μια ευκαιρία, 2-51 πριν το τέλος του τελικού, να πλησιάσει ή να ισοφαρίσει, γιατί έχει το περιθώριο για το τρίποντο. Παίζει με Ντεκ, Γιαμπουσέλε, Ταβάρες, Γιούλ και Κοσέρ. Για να δούμε. Γιούλ, Κοσέρ, κακή πάσα, αλλά την κόβει μεν, της αλλάζει πορεία. Ο Λάρκιν, αλλά ξανάρχεται στο Γιούλ. Ντεκ για τρεις. Ω, μέσα, φοβερό τρίποντο. 53-53, ενώ είναι οι παίκτες, οι καθήλυνα αρμόδιοι να σουτάρουν τρίποντα. Κουρασμένοι, έρχεται ο Ντεκ και σουτάρει από τον άξονα, από τη γραμμή δηλαδή που ενώνει τα δύο στεφάνια, για να καταλάβει κανείς, ακριβώς έξω από το τρίποντο. 53-53, δραματικό προμηνύεται το φινάλε. Φάουλ πάνω στο Μίτσιτς, ο οποίος έκανε την προσποίηση, την έφαγε ο Ντεκ πέφτοντας, για να μην τον αφήσει να πάει μέχρι το καλάθι, του κάνει το φάουλ. 53-53, μένουν 2 και 14 πριν από το τέλος. Η μπάλα είναι πλάγια, γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ οι Ισπανοί. Ο Λάρκιν θα κάνει την επαναφορά, ο Ελάιζα Μπράιαντ είναι μέσα, ο Μίτσιτς με 3 κοντούς όπως συνηθίζει στα κρίσιμα λεπτά η ΕΦΕΣ. Πάμε λίγο στο ΑΚΑ, 2 λεπτά ακόμη για το τέλος του τελικού. Βλέπω τους διαιτητές να εμφανίζονται σιγά σιγά από το πολύ βάθος. Τα 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού, ο Μίτσιτς κρατά την μπάλα, ο Γιαμπουσέλη είναι μπροστά του. Μίτσιτς πάει να εκμεύσει το φάουλ, τεινάζεται όπως ξέρουν να κάνουν οι Σέρβοι. Πήγε να πάρει φάουλ εδώ ο Μίτσιτς. Γιατί με το που τον ακούμπησε ο Γιαμπουσέλη, με την κίνηση που έκανε, τίναξε το κεφάλι του και πήρε το φάουλ. Μεγάλη ευκαιρία το Παναθηναϊκό, κλέψιμο της μπάλας ψηλά, σουτ στην κίνηση 15 μέτρων από την περιοχή από τον Αϊτόρ. Γλύφει μπάλα το δοκάρι, το ριζότο γλύφει. Υπερβολικό, αλλά πολύ κοντά στο ριζότο δοκάρι. Με δύναμη, με ευθύβολο το σουτ. Καλή στιγμή το Παναθηναϊκό, παραμένει τον Αμιτελιάννη. Λοιπόν, 27 δευτερόλεπτα, αλλά είναι πλάγια γιατί δεν έχουν συμπληρώσει τα φάουλ. Είναι ο Ελάιζα Μπράιαντ. Για να δούμε. Ενώ έχει το Γιούλ και του δίνει οδηγίες ο Λάσο για να τον βάλει, επειδή θέλει επίθεση και θέλει να κάνει αλλαγή. Γι' αυτό καθυστερούμε, αλλά πρέπει να παίξει άμυνα βέβαια εδώ. 14 δευτερόλεπτα. Τον είχε βγάλει το Γιούλ για να βάλει το Χάγκα που είναι αμυντικός παίκτης. Τώρα όμως τον βάζει γιατί βλέπει το χρόνο και ακόμα κι αν ευστοχήσει η ομάδα της ΕΦΕΣ, θα μείνει χρόνος για τη Ρεάλ και τον θέλει για την επίθεση. Λοιπόν, Λάρκιν, 58-57 προηγείται η ΕΦΕΣ. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Λάρκιν κρατάει, πάει στο 1-1-2 ενός με τον Γιαμπουσέλε, περνάει προς τα μέσα. Φάουλ χαμηλά, λέει ο Λαμόνικα. Τέταρτο Γιάννη, τέταρτο για τη Ρεάλ. Είχε να δώσει και αυτό το φάουλ. 14 για τη Ρεάλ. Συνολικά 17,2 τα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Εάν δεν κάνει φάουλ, χάνει. Δεν είναι ισοπαλία. Δεν θα κάνει φάουλ, θα παίξει καθαρή άμυνα για να περιμένει τα 5 δευτερόλεπτα που του αναλογούν. Αν σουτάρουν 2 πριν το τέλος. Για να δούμε τώρα. Μίτσιτς με τον Χάγκα. Δεν κάνει φάουλ ο Λάσο. Παίζει την άμυνα παρότι χάνει. Ο Μίτσιτς πηγαίνει προς τα μέσα. Βγάζει στο Λάρκιν για 3. Ο Λάρκιν άστοχος. Ριμπάουντ από ποιον? Ταβάρες. Στα χέρια πιανού. Τέλος.
Η μπάλα διεκδικήθηκε για πολλή ώρα και το σκορ το τελικό είναι 58-57. Η Εφές Πίλσεν, η Εφές, Ανατολού Εφές, συγγνώμη, η Εφές Πίλσεν το παλιό, πανηγυρίζει το back-to-back. Πέρσι κέρδισε την Μπαρτσελώνα στην Κολονία, φέτος στο Βελιγράδι λυγίζει τη συγκινητική Ρεάλ με ένα πόντο 58-57 και κάνει το back-to-back, παίρνει το δεύτερο ευρωπαϊκό συνεχόμενα και είναι πάμε ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που είχε πριν μια καλή επίδεση με τον Παλάσιο να την εκδηλώνει, μπάλα μέσα στην περιοχή, υπάρχει σφύριγμα από τον Λαόθ, δεν μετράει το γέμισμα που γίνεται στη συνέχεια της φάσης από τον προωθημένο Κότσιρα, καθώς έχει σφυριχθεί επιθετικό φόρος από πολλά προξήματα. Μένουμε σε σένα Χρήστο, σε λίγο θα μας πει ο Γιάννης, η ΕΦΕΣ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, να δούμε τα 5 λεπτά που απομένουν. Παραπάνω είναι, γιατί αλήθεια είναι ότι πριν το 34 που έγινε ουσιαστικά η εκτέλεση του πέναλτι, είχαμε περίπου 3 λεπτά εξέταση του VAR. Ανεβαίνουν όλοι. Είναι η στιγμή της απόλυτης αποθέωσης. Είναι η στιγμή της απόλυτης επιτυχίας. Είναι η στιγμή της στέψης. Για δύο συνεχόμενες φορές η ΕΦΕΣ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως το έκανε ο Ολυμπιακός το 12 και το 13 και όπως το είχε κάνει παλιότερα η Μακάμπη και πολύ πολύ πιο πίσω. Εσύ Χρήστο είσαι της γενιάς μας, θα θυμάσαι. Το θυμάμαι, και τη Γιουγκοπλάστικα. Και τη μεγάλη Γιουγκοπλάστικα, πολύ σωστά. 57-58 για όσους δεν το άκουσαν νωρίτερα. Και τώρα ο Τζόρντι Μπερτομέου παραδίδει το τρόπαιο στον αρχηγό της ΕΦΕΣ. Αναγγέλλεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένας παίκτης που δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και δεν ήταν και στην δωδεκάδα στο Final Four θα δώσει το κύπελο ο Μπαλμπάι στον Ντάνστον και μετά θα έρθουν όλοι μαζί για την απόλυτη αποθέωση των πρωταθλητών Ευρώπης. Κατάφεραν οι παίκτες της τουρκικής ομάδας και στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και στον τελικό με τη Ρεάλ σε συγκλονιστικό φινάλε να μείνουν όρθιοι, να μείνουν ζωντανοί, να μείνουν νικητές με το τρίποντο του Μίσιτς που πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου για το Final Four όλης περίοδου ήταν ο Μίροτιτς από τα χέρια ενός άλλου Βασίλη, του Βασίλη Σπανούλη πριν από λίγο. Με το τρίποδο του Μίσιτς λοιπόν να κερδίσουν τον Ολυμπιακό με 77-74 και παρά το ότι αστόχησαν ο Λάρκιν στο τελευταίο σουτ πριν από λίγο κόντρα στη Ρεάλ να πάρουν την νίκη γιατί ήταν ένα πρόβλημα μπροστά με 58-57 να στεφτούν και πάλι οι πρωταθλητές Ευρώπης μπροστά σε περίπου 2.000 δικούς τους φίλους γιατί και σήμερα περισσότεροι από 10.000 κερκίδες ήταν οπαδοί του Ολυμπιακού, όμως το ηθικό δίδαγμα και θα δώσω γι' αυτό το λόγο και στο Γιάννη Ντεντόπουλο για να κάνουμε κουβέντα εφόσον έχουμε λίγα λεπτά. Έχουμε όσο το ηθικό δίδαγμα, ναι. Ωραία, ωραία. Το ηθικό δίδαγμα, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθος, ο καθένας έχει τη γνώμη του, σε αυτό το Final Four είναι no foul, no party, no trophy. Δεν το έκανε ο Ολυμπιακός και τιμωρήθηκε από τον Βασίλη Μίσιτς και δεν το έκανε η Ρεάλ στο τέλος και τιμωρήθηκε ακόμα και από το άστοχο σουτ του Λάρκιν. Όμως εδώ μιλάμε εντός εισαγωγικών οι λέξεις, εξηγούμαστε πάντα πριν τις πούμε στον προφορικό λόγο για να μην παρεξηγηθούμε από κανέναν. Έγιναν μπασκετικά εγκλήματα. Δεν ήμασταν στον αέρα, θα σας τα πούμε τώρα σιγά σιγά γιατί ολοκληρωνόταν το πρώτο ημίχρονο μετά από όλα όσα έχουν συμβεί στο Ολυμπιακό στάδιο του ποδοσφαιρικού, ελληνικού ποδοσφαιρικού τελικού. Λοιπόν, η Ρεάλ πιάστηκε αδιάβαστη και ο Λάσο, έκανε λες και είναι μοιράκιον της προπονητικής τα μεγαλύτερα λάθη που έχει κάνει από τη μέρα που ανέλαβε εδώ και 10 χρόνια στη Ρεάλ. Είχαν δύο φάουλ να δώσουν όταν μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Όταν μπήκαμε, ας πούμε, στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο δευτερόλεπτο ήταν όταν ο Ταβάρες είχε μία στις δύο βολές για να γράψει το 57-58. Όχι το 57-58. Πιο νωρίς ήταν οι βολές, Γιάννη. Βοήθαμε με τις βολές του Ταβάρες. Το 55-56. Μετά έγιναν δύο φάσεις ακόμα.
55-58 με τον Πλάις και στα 44 δευτερόλεπτα ο Γιούλ με lay-up το 57-58. Εκείνο το μία στις δύο βολές του Ταβάρες είναι ουσιαστικά που έκρινε τον τελικό, γιατί μετά μπήκε από ένα καλάθι για κάθε ομάδα. Λοιπόν, και τώρα τι έγιναν, ποια είναι τα μπασκετικά εγκλήματα εντός εισαγωγικών λέξη που έγιναν στα τελευταία 44 δευτερόλεπτα. Η Ρεάλ είχε, επαναλαμβάνω, να δώσει δύο φάουλ. Η μπάλα ήταν στην κατοχή της ΕΦΕΣ, που είχε και προβάδισμα βραχίας κεφαλής ενός πόντου. Φρόντισαν πάλι η λέξη εντός εισαγωγικών, έκαναν το λάθος τέλος πάντων, να ξοδέψουν δύο φάουλ χωρίς κανένα λόγο. Έκαναν τα δύο φάουλ που είχαν να δώσουν χωρίς κανένα λόγο. Γιατί ανανέωνε την επίθεσή της στο 14, ναι, στο 14 χρονόμετρο, ανανέωνε την επίθεσή της σε κάθε ένα από εκείνα τα δύο φάουλ η ΕΦΕΣ. Και όταν ξόδεψε το χρόνο, γιατί ο χρόνος δεν ήταν δικός της σύμμαχος της Ρεάλ που ήταν ένα από το πίσω. Είχε ήταν σύμμαχος. Ναι. Μπράβο Χρήστο, πολύ σωστά. Και πάμε τώρα στην τελευταία άμυνα. Στην τελευταία άμυνα, θυμίζω όπως σχολιάζαμε με τον Γιάννη, δεν ξέρω αν είχες μπει στο στούντιο, ήταν νωρίτερα ο Θάνος με τον Βαγγέλη, ο Θάνος Νούνας με τον Βαγγέλη Ζορμπά. Σχολιάζαμε ότι εχθές ο Λάσο ήρθε στη μεικτή ζώνη και μας είπε, σχολιάζοντας την απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Χάσω, ναι. Ήμουν να κάνω φάουλ. Μάλιστα. Και χαριτολογούσαμε νωρίτερα εμείς και λέγαμε, το είπε και ο Λάσο, σε αντίθεση με Μάικ Τζέιμς, άλλους προπονητές που κάνουν φάουλ και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Μην τα ξαναλέμε. 17,2 έμεναν. Βλέπω, κέρδισα λίγο χρόνο για να δω το play-by-play της Ευρωλίγκας, να θυμηθώ πόσος χρόνος έμεινε. Στην τελευταία λοιπόν, μετά τα δύο χωρίς λόγο φάουλ που χρειαζόταν η Ρεάλ καθαρές άμυνες, ακόμα και αν το έβαζε να πάει στο συν 3 η ΕΦΕΣ, θα είχαν 30 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι να δουν τι θα κάνουν. Έκαναν δύο φάουλ. Άφησαν 17,2. Εκ των οποίων τα 14 δευτερόλεπτα ήταν της ΕΦΕΣ πάλι, έτσι, συμφωνούμε Χρήστο? Ναι, ναι, ναι. Επιτίθεται η ΕΦΕΣ. Κατά την προσιλή του τακτική, ο Λάσο, όπως ο Μπαρτζόκας, αλλά και οι 7, σχεδόν 7 στους 10, έτσι είναι μετρημένο στατιστικά, 7 στους 10 προπονητές, ο Μπράντοβις και άλλοι, δεν κάνουν φάουλ στο τέλος. Ναι. Ο Μπαρτζόκας προχτές το βράδυ δεν έκανε στην ισοπαλία. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν έκανε φάουλ στην ισοπαλία. Σήμερα ο Λάσο στα 17,2 πρέπει να είχε πιει τόση πολύ θάλασσα που λέμε, που δεν έκανε φάουλ ενώ ήταν ακόμη και έναν πόντο κάτω. Ήταν δηλαδή πίσω στο σκορ, άφησε Χρήστο όλα τα 14 δευτερόλεπτα στην ΕΦΕΣ, είναι σαν να της είπε πάρτε το κύπελο, γιατί ακόμα και με το άστοχο σουτ του Λάρκιν από τη γωνία η μπάλα αναπήδησε, πήγε στο σίδερο, αναπήδησε μέχρι να γίνουν οι δύο διεκδικήσεις, τα 3,2 που απέμεναν τελείωσαν. Και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Η ΕΦΕΣ είναι back to back και αυτή, μετά τη γιουγκοπλάστικα, τη Μακάμπη και τον Ολυμπιακό, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάντως, και η Ρεάλ, παρά το ότι πάλευσε σαν άγριο θηρίο, και αυτή, παρά τα 1000 προβλήματά της, δεν πήρε το 11ο, έχει 10, είναι βασίλισσα της Ευρώπης, αλλά ο Λάσο, με τα τόσα χρόνια εμπειρίας, δεν δικαιολογείται για αυτά που γίνανε στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Έχεις ένα δίκιο όπως το περιγράφεις, έτσι κι αλλιώς εγώ δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν είμαι ειδικός. Πάντως η δική μου εικόνα είναι ότι αυτή η Ευρωλίγκα, αυτό το Final Four ήταν πάρα πολύ ωριακό. Θα μπορούσαν και οι τέσσερις να έχουν φτάσει στην κορυφή. Λένε. Ήταν πολύ ωριακά τα μάτς. Θα δώσω αμέσως το λόγο, σωστά το λες. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Γιάννη για να μην μονοπολώ. Δεν θα επαναλάβω απλώς το no foul, no party, no trophy. Θα πω ότι αν δεν ρισκάρεις, δεν πίνει σαμπάνια. Γιάννης Δεντόπουλος, για να μας πει και αυτός την προπονητική του άποψη πλέον. Καλό βράδυ από μένα, Χρήστο. Γεια σου, Βαγγέλη. Βαγγέλης Ιωάννου, ακούσαμε την ανάλυση των τελευταίων δευτερολέπτων. Λες και τα έζησα. Καρέ. Έτσι. Εγώ που τον έχω δίπλα μου, να δεις πως τα έχω ζήσει. σου έχει μελανιάσει το χέρι, μα τι κάνει ο Λάσο και τέτοια. Απορώ πως δεν έχει κάτσει στον πάγκο της Ρεάλ στα τελευταία 17 δευτερόλεπτα και κάθισε δίπλα μου. Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που πήγε τη στιγμή που ήταν πίσω στο σκορ, ειδικά τώρα. Όχι, όταν είσαι κάθαρο. Όταν είσαι χ, είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα επιλογής. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να κάνουν. Ξέρω εγώ, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, ότι εκεί που θέλω να διαφοροποιηθώ από τον Βαγγέλη είναι άλλη μια κατάσταση και άλλο η άλλη. Γιατί εδώ
αν το λέει και η λογική, ότι αν φάει όλο το χρόνο η ΕΦΕΣ που είναι μπροστά, θα κερδίσει. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη, ενώ είπα καληνύχτα, συγγνώμη. συνήθεια λένε και είναι. Δεύτερη φύση, έχει συνηθίσει να μην κάνει φάουλ. Έχει συνηθίσει, εντάξει. Όχι, ρεάλ, πάντως εδώ πήγαν όλα μαζί, τα έβαλε σωστά ο Βαγγέλης, γιατί τα πίσω στο σκορ. Είχε και φάουλ που τα έδωσε σε ένα σημείο που δεν πήρε βολές. Τα είχε περιθώριο. Ο αντίπαλος τα είχε περιθώριο, αλλά εδώ δεν τα χρειαζόταν. Ναι. Δεν μπορούσε να τα κάνει, ή έπρεπε να τα κάνει νωρίτερα, ή έπρεπε κάτι τέλος πάντων να κάνει διαφορετικό. Απλά εκεί που δεν συμφωνώ με τον Βαγγελή, ότι η κατάσταση, και εσύ νομίζω το κατάλαβες τη διαφορά, ότι είναι άλλο να είσαι ισοπαλία, έτσι, και άλλο να είσαι πίσω, γιατί το να είσαι πίσω, αν δεν γίνει τίποτα, εγώ πώς το πάω, ότι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη, χάνεις. Καταλαβαίνω, επειδή αυτή η ανάλυση κανονικά είναι για εκπομπή αυριανή, λέω να δώσουμε και τους πόντους, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο ΆΚΑ στο δεύτερο. Βεβαίως. Και αύριο θα έχουμε όλη τη μέρα να συζητάμε τέτοια θέματα. Εκτός από την ώρα που θα ταξιδεύουμε. Λοιπόν, ο Κοσέρ, 3 πόντους, πολύ κουρασμένος από τη μεγάλη προσπάθεια στον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα, από τον κορυφαίο. Ο Ράντολφ, 6 πόντους με 2 τρίποντα. Ο Ρούντι Φερνάντες, 2. Ο Απάλτε, 2, έκανε τον playmaker. Ο Χάγκα, 5. 5 ο Γκάμπριελ Ντεκ. Ο Πουαριέ, 5. 14. Ο Ταβάρες είχε 12 στο πρώτο, νομίζω, δεκάλεπτο. Άρα καταλαβαίνετε, έβαλε 2 πόντους σε 30 λεπτά. 9 ο Σέρχιο Γιούλ. 3 ο Γιαμπουσέλε, που ήταν και αυτός διψήφιος προχθές. Και ο Τζέφρι Τέλορ, 1 τρίποντο. Από την πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά ΕΦΕΣ. Ο Λάρκιν είχε 10 πόντους. Ο Μπομπουά, συμμετοχή. 4 ο Κρις Σίγκλετον. Και έβγαλε καλές άμυνες. Μία από αυτές έδωσε και ένα κάρφωμα και αέρα 5 πόντων. 19 ο Πλάις, που ήταν το κρυφό χαρτί. Όχι τόσο κρυφό, γιατί είναι και 2-20, αλλά έφαγε χρόνο από τον Τάνστον. Δηλαδή έπαιξε ο Πλάις 31 λεπτά και ο Τάνστον μόλις 6 λεπτά. 7. Λοιπόν, που μείναμε στο σύγκλον, 4 πόντους. Ο Ελάιζα Μπράιαντ, που σκότωσε τον Ολυμπιακό, ήταν άποντος. Ο Μοερμάν, άποντος. Ο Πλάις, είπαμε, 19-23. Ο Μίτσης, MVP. Με 4 στα 7 τρίποντα, με τον ίδιο τρόπο που σκότωσε τον Ολυμπιακό, έβαλε τα περισσότερα από τα 4 τρίποντα και σήμερα, με παίκτη κρεμασμένο πάνω του. 0 ο Άντερσεν, 2 ο Ντάνστον, και είχαμε αυτό το σκορ που σε άλλες περιπτώσεις μπορούσε να είναι και σκορ ημιχρόνου ή τρίτης περίοδου, αν είμαι υπερβολικός. Με αυτό το 58-57 που γράφεται πλέον στην ιστορία, η ΕΦΕΣ κατακτά το δεύτερο συνεχόμενο πρωταθλητριών, τη δεύτερη συνεχόμενη Ευρωλίγκα. Τα είπε ο Βαγγέλης, τι γίνεται σε αυτό την περίπτωση. Και ο Μίτσης είναι ο MVP μέσα στην πατρίδα του, έτσι, γιατί ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος Σέρβος εδώ. Και το πανηγύρισε επί τη σερβική σημαία κρεμασμένη. Γιάννη και Βαγγέλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λυπάμαι πραγματικά που είχαμε τόσο λίγο χρόνο τη στιγμή.